Καλό μεσημέρι, κύριε Κημήτρη. Καλό μεσημέρι στη τηλεθέατές σας. Έχετε ενημέρωση για το πώς κινείται η αγορά? Ναι. Κανονικά θα βρισκόμασταν στις αγορές σήμερα να περιοδεύουμε, αλλά λόγω της κατάστασης είπαμε ότι είναι καλύτερα να περιοριστούμε. Αυτό όμως που θέλω να διαβεβαιώσω όλους είναι ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κανονικά. Υπάρχει επάρκεια τροφίμων σε πολύ καλή ποιότητα. Τώρα, αν δούμε το θέμα της κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με το κρέας, είναι κάπως μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι είναι υπερβολική αυτή η μείωση. Ξεκίνησε δηλαδή με ένα 30% μείωση τις πρώτες μέρες της μεγάλης εβδομάδας. Έχει πέσει γύρω στο 20% τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι οι Κύπροι θα απολαύσουν το πασχαλινό τους τραπέζι, έστω και περιορισμένοι στο σπίτι τους, τηρώντας έτσι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί λόγω ακριβώς της πανδημίας του κορονοϊού. Άρα ξεχωρίζεται τη μειωμένη κατανάλωση στο κρέας, κύριε Υπουργέ, ωστόσο μειώνεται το ποσοστό όσο περνάνε οι μέρες. Φαντάζομαι ότι και τις επόμενες μέρες θα μειωθεί κι άλλο, γιατί ο κόσμος μπορεί να μένει καμιά φορά τελευταία στιγμή για τα ψώνια του, αν και αυτές τη φορά δεν ενδείκνυται το τελευταία στιγμή, για να μην συνοστιστούμε όλοι στα σημεία αυτά. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο καθένας πρέπει να προγραμματίσει τις αγορές του, ούτως ώστε να μην υπάρξει συνοστισμός και να βρεθούν όλοι σε δύσκολη θέση τις τελευταίες μέρες και ώρες πριν από το Πάσχα. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο στο επίπεδο της επάρκειας. Δεν παρατηρήθηκαν οποιασδήποτε λήψεις σε φρούτα, σε λαχανικά, σε γαλακτοκομικά προϊόντα, σε κρέας. Υπάρχει λοιπόν επάρκεια και οι ποιοτικοί έλεγχοι μέχρι στιγμής δείχνουν ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και στο επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων που βρίσκονται σήμερα στις αγορές. Αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτοί οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όλες αυτές τις ημέρες. Μέχρι και τις 22 του μήνα θα γίνονται εντατικοποιημένοι έλεγχοι, ούτως ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η ποιότητα των προϊόντων που φτάνουν στο πιάτο του Κύπριου καταναλωτή. Κύριε Υπουργέ, χθες υπήρξε αναβολή στο θέμα της σφαγής ζώων με τη μέθοδο κοσέρ. Δεν ψήφισε η Βουλή. Είναι κάτι που σας ικανοποιεί εσάς αυτή η αναβολή? Εμείς, κύριε Κημήτρη, θέλουμε να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διάγουμε και την οποία ήδη βιώνουν με πολλά προβλήματα. Θέλω να σημειώσω ότι η περιορισμένη κατανάλωση, η οποία αποδεικνύεται αυτές τις μέρες, πέρα από το ότι καμιά φορά οδηγεί και σε χαμηλές τιμές στην αγορά του κρέατος από τους εμπόρους, έχει και ως αποτέλεσμα να μείνουν αρκετά ζώα μέσα στις κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτό δημιουργεί τεράστια έξοδα για σκοπούς συντήρησης και επιδεινώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι μας. Με δεδομένο το ότι η Βουλή προχώρησε στην αναβολή της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου, το Υπουργείο μας κάνει τους σχεδιασμούς του και προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους στήριξης των αγροτών μας, των κτηνοτρόφων μας, ούτως ώστε στην περίπτωση που δεν θα προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας με εναλλακτικούς τρόπους. Και είμαστε σε καλό δρόμο. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εντοπίσει έτσι τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για να υπάρξει αυτή η στήριξη. Θα τη συζητήσουμε, την έχω συζητήσει ήδη με τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, με αρκετούς από αυτούς, και φαίνεται ότι προκαταστικά είναι θετική απέναντι στις σκέψεις που κάνουμε. Θα έχουμε συζήτηση και με τις αγροτικές οργανώσεις και ευελπιστώ ότι θα βρεθεί τρόπος στήριξης των κτηνοτρόφων μας για να αντιμετωπίσουν ακριβώς τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού, ειδικά σε αυτόν τον τομέα. Άρα, κύριε Υπουργέ, εάν όλοι οι επηρεαζόμενοι μείνουν ευχαριστημένοι από αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους στήριξής τους οποίους εσείς αναζητείτε και κάνετε ασκήσεις επί χάρτου, ενδεχομένως να εγκαταληφθεί
αυτό το εργαλείο της σφαγής ζώων με άλλες μεθόδους. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Μάλιστα. Πότε θα ξέρουμε? Κοιτάξτε, την τελική απόφαση η Βουλή θα την πάρει. Θεωρώ ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι πριν από την επόμενη συνεδρία της Βουλής να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Και θεωρώ ότι στη βάση αυτών των προτάσεων έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και σύμφωνοι οι τελικοί αποδέκτες αυτής της πολιτικής. Θεωρώ ότι με προκαταρκτικές συζητήσεις που έχουν γίνει μπορεί να είναι ικανοποιημένοι οι κτηνοτρόφοι μας με τις σκέψεις που γίνονται. Άρα πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το όλο το πείο. Επειδή και αυτή η αλλαγή θα γινόταν για στήριξη αυτών των ανθρώπων, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούμε τους εναλλακτικούς τρόπους. Ποιο είναι το ποσό που αναζητούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ? Είναι απαγορευτικό για να στηριχθούν? Δεν είναι απαγορευτικό και θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο. Το να συζητάμε τώρα για εναλλακτικά μέτρα δεν ήταν κάτι το οποίο είχαμε τις περασμένες μέρες στη διάθεση, τις προηγούμενες μέρες στη διάθεσή μας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πριν από πολύ λίγες μέρες πήρα προσωπικά επιστολή από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να γίνουν ανακατανομές πόρων ακριβώς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Άρα αν είχαμε αυτή αυτό την επιστολή νωρίτερα... Αυτό σημαίνει ότι όντως μπορούμε να βρούμε ένα εναλλακτικό τρόπο και οικονομικούς πόρους να στηρίξουμε αυτή την ομάδα που ξεκάθαρα και κατά γενική ομολογία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Αυτός είναι ο στόχος. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το εργαλείο, θα το αξιοποιήσουμε, θα έρθουμε με προτάσεις ενώπιον της Βουλής και είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, θα βρεθεί ένας πολύ καλός τρόπος στήριξης των κτηνοτρόφων μας που πρωτίστως θα ικανοποιεί τους ίδιους. Άρα αν είχαμε αυτή την επιστολή νωρίτερα, ενδεχομένως να μας έλυνε τα χέρια πιο νωρίς, κύριε Υπουργέ, και να μην μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Ωραία. Το θέμα είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτή η επιστολή, αντιλαμβάνομαι ότι ανάλογες επιστολές έχουν φτάσει σε όλους τους ομολόγους μου, τους Ευρωπαίους ομολόγους μου, ήταν το αποτέλεσμα τηλεδιάσκεψης που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες, στην οποία με όλους τους υπουργούς γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλεδιάσκεψη στην οποία τέθηκε έτσι με ένταση και από την κυπριακή πλευρά αλλά και από άλλες χώρες η ανάγκη ακριβώς να δοθεί αυτή η ευελιξία στα κράτη-μέλη για να διαθέσουν πόρους προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στον αγροτικό τομέα. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, έχει προκύψει μέσα από επιστολή του ίδιου του Επιτρόπου. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση κάποιων μέτρων και ευελπιστούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεραστεί και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα στηριχθούν με έναν εναλλακτικό αλλά καθόλου σημαντικό τρόπο οι εγωπροβατοτρόφοι μας, οι κτηνοτρόφοι μας που αντιμετωπίζουν, επαναλαμβάνω, πολύ σημαντικά προβλήματα αυτή την περίοδο. Κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Πολύ και εύχομαι σε όλους, αν δεν τα ξαναπούμε, καλή ανάσταση. Κρατάμε αποστάσεις, αλλά τρεφόμαστε υγιεινά. Ας κάνει ο καθένας τις επιλογές του. Είναι το μήνυμα του Υπουργού Γεωργίας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.